Εφιάλτη χωρίς τέλος φέρεται να βίωνε μια 42χρονη βουλγαρικής υπηκότητας στα Χανιά που από το 2015 είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο 46χρονος σύζυγος και δυνάστης της δεν δίσταζε να κακοποιεί σωματικά ακόμη και το ίδιο του το παιδί 9 ετών σήμερα με προβλήματα αυτισμού. Πρώτες πρωινές ώρες ένα ακόμη βίαιο ξεσπασμά του στο σπίτι που ζούσε η οικογένεια στο κέντρο των Χανίων επενέβη η αστυνομία. Ο 46χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο. Περιστατικά μας κυμαίνονται στον ίδιο αριθμό ετησίως όπως έχω ήδη προαναφέρει. Το μόνο που παρατηρούμε αυτή την περίοδο είναι ότι τα κρούσματα είναι πιο βίαια. Συναντάμε δηλαδή όλο και περισσότερο γυναίκες οι οποίες βιώνουν πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις από ό,τι ενδεχομένως παλαιότερα. Στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων υπήρχε κινητικότητα από χθες το βράδυ. Ένας 37χρονος Πολωνός που βρίσκεται για διακοπές στην Κρήτη μαζί με την 34χρονη σύντροφό του οδηγήθηκε από το ξενοδοχείο τους στα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου μετά από άγριο καυγά, κατά τον οποίο φέρεται να εξύβρισε, να απείλησε και να άσκησε βία στην 34χρονη. Ο Πολωνός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα και στα Μάλια, ζευγάρι Ελλήνων που αναστάτωσε τη γειτονιά με τον καυγά του κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα. Τόσο ο 35χρονος όσο και οι 38χρονοι συνελήφθησαν για εξύβριση. Μπορούμε να δούμε την κακοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός είναι αυτός στον οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή γυναίκες οι οποίες συνήθως εξαρτώνται οικονομικά από τον σύζυγο, σύντροφο, γυναίκες οι οποίες έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δείχνουν διπλασιασμό των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας από το 2020 μέχρι σήμερα. Πέρυσι το 40% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, 4.782 συμβάντα, καταγγέλθηκε στην Αττική. Το 10% εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Κρήτη σχηματίστηκαν 902 δικογραφίες. Οι κοινωνικές υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι ο κύκλος βίας σε πολλές περιπτώσεις ανοίγει από την παιδική ηλικία των θυμάτων. Είναι εξίσου καταπιεσμένες και κακοποιημένες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και από το πυρηνικό οικογενειακό του περιβάλλον, δηλαδή από τον πατέρα συνήθως. Στα Χανιά, στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομίας, οι καταγγελίες είναι σχεδόν καθημερινές, ενώ πολλά περιστατικά που διαχειρίζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν φτάνουν ποτέ στα καταγεγραμμένα συμβάντα, αφού δεν καταγγέλλονται.